Ένα λεπτό. Φυσικά όχι για το θέμα το σοβαρό που έχουμε ρωτήσει, το οποίο είναι στα συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης για τον Οροπό. Ωστόσο όμως η διοίκηση της περιφέρειας οφείλει μια εξήγηση και να ξεκαθαρίσει τη θέση της σε σχέση με αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαμε και αυτά τα απίστευτα τα οποία καταγράφτηκαν στα μικρόφωνα, γιατί πρέπει να το... Όσοι ήμασταν από κάτω, αυτά δεν τα ακούσαμε. Απίστευτες εκφράσεις και χαρακτηρισμοί. Και επειδή στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο γνωρίζετε ότι εμείς ιδιαίτερα για εκφράσεις απέναντι στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας, νομίζουμε ότι χρωστάμε και μια οφειλόμενη απάντηση στο... και να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας για εκφράσεις που ακούστηκαν απέναντι στον πρόεδρο της κοινότητας Βαρνάβα, και αυτό δεν το λέμε επειδή είναι εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, το λέμε για οποιονδήποτε αιρετό και εκλεγμένο ή φορέα έρχονταν εδώ πέρα, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι οξυμένα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τώρα είναι ένας χρόνος που συμπληρώνεται από την ανάληψη των καθηκόντων, αυτά τα προβλήματα είναι που θα έχουμε μπροστά μας. Και είναι λογικό και οι τόνοι να ανεβαίνουν και η πολιτική αντιπαράθεση να οξύνεται, γιατί οξύνονται τα θέματα που έρχονται και βάζουν οι κάτοικοι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Νομίζω ότι πριν συνεχίσουμε ή στο τέλος, όποτε θέλετε εσείς το κρίνετε, οφείλουμε μία απάντηση στον πρόεδρο της κοινότητας Βαρνάβα.